δράμα των μεταναστών αποτυπωμένο σε λίγα δευτερόλεπτα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά που χθες αρνήθηκαν να αποβιβαστούν από το παλιό δουλεμπορικό που τους μετέφερε, βρέθηκαν στο έλεος φοδρής θαλασσοταραχής. Κοίτα τα παιδιά. Κοίταξε γυναίκες, μωρέ, κοίτα μια κατάσταση. Άρον-άρον εγκατέλειψαν το αλλιευτικό που είχε γίνει έρμεο των θελωδών ανέμων. Τα κύματα έλουζαν τους ήδη εξουθενωμένους μετανάστες που βγήκαν στη στεριά με τα λιγοστά υπαρχοντά τους παραμάσχαλα, δίχως να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Τα μωρό γίναν ολόγρα ρε τα μωρά. Μέχρι αργά χθες τη νύχτα, παρά τις διαπραγματεύσεις των μεταναστών με τα στελέχη του λιμενικού με τη βοήθεια διερμηνέων, περίπου 300 επέμεναν να παραμένουν μέσα στο πλοίο, ζητώντας να επισκευαστεί και να αναχωρήσουν για την Ιταλία, που ήταν ο αρχικός προορισμός τους. Οι άνθρωποι αρνούνται να κατέβουν, έχει σταματήσει η διαδικασία, περιμένουν εδώ πέρα, γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι Σύριοι και κάποιοι Αιγύπτιοι εδώ πέρα που μένουν στην περιοχή και κάνουν τους μεταφραστές μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται στο σκάφος και των ακών εδώ πέρα. Από τις 6.30 χθες το απόγευμα ως αργά το βράδυ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς των υπολείπων μεταναστών στο επιβατικό χηματαγωγό πλοίο Σαμαριά στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Εξαντλημένοι μετά την τετραήμερη περιπέτειά τους στη θάλασσα, χωρίς παπούτσια οι περισσότεροι, επιβιβάζονταν σε πούλμαν για να μπουν ξανά σε ένα πλοίο, ασφαλές αυτή τη φορά, αν και αθωράκιστο στις καιρικές συνθήκες. Είμαστε σε επικοινωνία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων και με την αστυνομία και προσπαθούμε από κοινού να λύσουμε τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται. Γιατροί και νοσηλευτές της τοπικής μονάδας υγείας Χανίων και του Κέντρου Υγείας Καντάνου φροντίζουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Ένας 15χρονος που χθες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκε εσπευσμένα στο Παγνί, καθώς η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Δύο ακόμη χρειάστηκαν νοσηλεία. Γύρω από τους μετανάστες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα τεράστιο ανθρωπιστικό κύμα με τον Δήμο Καντάνου Σελήνου να καλείται να διαχειριστεί τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών που έχει αποβιβαστεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο. Where are you from? Syria. Where are you going to go? Last night in Italy. Today we are in Greece. Thank you for your help. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σε αναρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι αναμένει πλήρη συνεργασία τοπικών αρχών μέχρι την ομαλή μεταφορά τους και ζήτησε άμεση συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μετεγκατάστασή τους. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 500 μετανάστες από τη Συρία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν διασώθηκαν 10 ναυτικά μίλια νότια της Παλαιόχωρας νωρίς χθες το πρωί, όπου έμεινε ακυβέρνητο το σκάφος που τους μετέφερε μετά από μια μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή παραπλέοντων σκαφών της φρεγάτας Κανάρης και ψαράδων της περιοχής.